Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία μας ενημερώνετε και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ σκεφτήκαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας είναι ότι είμαστε μαθητές και μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε μία ανώνυμη αδελφή μας εν Χριστώ. Ανώνυμη αδελφή μας εν Χριστώ. Διαβάζω. Γεια σας. Ήθε ο Κύριος μας να ευλογεί το έργο σας. Πρώτον, δεν νομίζετε ότι τα παντελόνια στη γυναίκα είναι πιο σεμνή ενδυμασία από τις φούστες, εάν μάλιστα είναι πολύ στενές ή πολύ κοντές? Έχεις και άλλες ερωτήσεις, ας ξεκινήσουμε την πρώτη. Πράγματι πιστεύουμε ότι τα παντελόνια όταν δεν είναι ιδιαιτέρως στενά και κολλητά είναι πιο στενή, πιο σεμνή ενδυμασία από μία φούστα, ιδιαιτέρως όταν είναι κολλητή ή μείνει πάρα πολύ, που εμφανίζονται όλα τα μέλη του σώματος της γυναίκας. Όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού τι λέει ο Λόγος του Θεού για τα παντελόνια. Θα διαβάσω από το Δευτερονόμιο που λέει «Γυναίκα δεν θέλει φορέσει», διαβάζω από το ΚΒ κεφάλαιο, «Γυναίκα δεν θέλει φορέσει το ανήκον στον άντρα, ούτε ο άντρας θέλει ενδυθεί στολή γυναικός, επειδή πάντες οι πράτοντες ούτως είναι βδέλυγμα εις Κύριον των Θεών σου». Και ακόμη αν κοιτάξουμε και στον Σοφωνία, ο οποίος λέγει στο πρώτο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο «Και εν τη μέρα της θυσίας του Κυρίου θέλω εκδικηθεί τους άρχοντας και τα τέκνα του βασιλέως και πάντα στους ενδεδειμένους ενδύματα αλότρια». Δηλαδή ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όταν ο άντρας ντύνεται, όταν ένας άντρας ντύνεται με αλότρια γυναικεία ενδύματα ή μια γυναίκα ντύνεται με αλότρια ανδρικά ενδύματα, τούτο δεν είναι μόνο αμαρτία, τούτο είναι βδέλυγμα εις το Θεό. Το συχαίνεται στο Θεό. Το συχαίνεται ο Θεός. Είναι σύχαμα εις το Θεό. Θα μου πείτε βέβαια ότι παρακάτω λέει, ας πούμε, δεν θέλει σπύρι στον αμπελώνα σου, δεν θέλει αρωτριάσει με βούν, δεν θέλει φοράει ένδυμα σύμικτων από μάλινων. Αυτό είναι αμαρτίες για την Παλαιά Διαθήκη, έξω από τις διατάξεις του Θεού μέσα στην Πεντάτευχο, ο οποίος μάλιστα Θεός ασχολείται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια σε όλα τα ζητήματα τη ζωή του λαού του στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως για την αλότρια ενδυμασία δεν λέει ότι είναι αμαρτία ή δεν είναι σωστό.
το αποκαλεί δέλυγμα. Και όταν κάτι στην Πεντάτευκο ο Θεός το αποκαλεί δέλυγμα, δεν πάβει στην Καινή Διαθήκη να το συχαίνεται ο Θεός. Είναι ευδέλυγμα. Και για να το δούμε καλύτερα, τα ευδελίγματα τα οποία περιγράφει στην Πεντάτευκο ο Θεός δεν είναι πολλά. Αλλά όπως θα τα δούμε ένα-ένα, ισχύουν απολύτως και στην Καινή Διαθήκη. Δεν μπορεί στην Παλαιά Διαθήκη να βδελίτεται ο Θεός κάτι και στην Καινή Διαθήκη να το ανέχεται. Η αλλότερη ενδυμασία είναι ευδέλυγμα και ο Θεός σέβεται το περιβάλλον του ανθρώπου στο οποίο ζει, άρα και την ενδυμασία. Το πατελόν είναι σαφέστατα ένδυμα ανδρικό τα τελευταία χρόνια. Η μόδα έφερε τη γυναίκα να φοράει παντελόνια και μάλιστα ακόμη χειρότερο έφερε το unisex, δηλαδή την κοινή ενδυμασία ανδρός και γυναικός, το οποίο είναι ευδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Όμως για να επιμείνω λίγο στη λέξη βδέλυγμα, θα σας περιγράψω ποια είναι τα βδελύγματα και ψάξτε το κι εσείς, δεν θα καθίσω ένα-ένα να το διαβάζω, αλλά θα σας περιγράψω έτσι πως τα έχω δει. Ό,τι μέσα στην Πεντάτευχο ο Θεός αναφέρει βδέλυγμα, πως με τα πάσης βεβαιότητος ισχύει σαν βδέλυγμα και στην Καινή Διαθήκη. Πρώτον, τα είδωλα και το χρυσάφι, η αξία δηλαδή των ειδώλων, δεν μπορείς να τα πουλήσεις. Αυτό αναφέρεται στο Δευτερονόμιο Ζήτα 26. Όλα όσα σας αναφέρω είναι βασικά στο Δευτερονόμιο. Εκεί περιγράφονται τα βδελύγματα αλλά και σε όλο την Πεντάτευχο. Δεύτερον, θυσία με μόμο. Βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Το συχαίνεται ο Θεός. Δεν μπορούσες να θυσιάσεις ένα ζώο το οποίο ήταν άρρωστο. Ήταν ευδέλυγμα στο Θεό. Σε εμάς τι είναι θυσία με μόμο? Είναι οι ψευδοπροφητείες, είναι οι ψευδοδιδασκαλίες, είναι οι προσευχές προς τον Θεό που δεν είναι με αγάπη και αλλαλώντας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχω αγάπη, είμαι χαλκός ηχών και κύμβαλων αλλάζων. Άρα οποιαδήποτε προσφορά και θυσία με μόμο, είτε ψευδοδιδασκαλία είτε ψευδοπροφητεία, αυτό το βδελύτεται ο Θεός. Και μάλιστα ειδικά για τις ψευδοδιδασκαλίες και τις ψευδοπροφητείες να μην αναφερθώ σε πολλά σημεία στην επιστολή προς Ρωμαίους, τους πράττοντες και μεταστρέφοντες στο Λόγο του Θεού εν αδικία. Ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι υπάρχουν πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι όπως υπήρχαν πολλοί ψευδοπροφήτες και αυτή είναι ευδέλυγμα. Ή προσεύχεσαι χωρίς να είσαι άγιος, χωρίς να έχεις μετανοήσει. Δοξάζεις το Θεό και είσαι σε μόνιμη αμαρτία. Παίρνεις σώμα και αίμα Χριστού και είσαι σε μόνιμη αμαρτία, σε πορνεία, σε νυχία. Αυτό είναι ευδέλυγμα στο Θεό. Το συχαίνει το Θεός. Τρίτον, είναι και τέταρτον, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο και στο Κάπα κεφάλαιο και 18 εδάφιο του Δευτερονομίου, είναι τα βδελύγματα των εθνών. Δηλαδή μαντίες, μαγείες, ανθρωποθυσίες. Και στην Καινή Διαθήκη είναι βδελύγματα αυτά. Πέμπτον, αλλότρια ενδυμασία, όπως την περιγράψαμε. Έκτον, κίνεδος, πόρνη, διαστροφή, κτηνοβασία. Αυτό αναγράφεται στο ΚΓ 17-18. Βδέλυγμα στο Θεό. Ξέρετε, τα πιβδέλυγμα, το συχαίνεται ο Θεός. Δεν είναι μία απλή αμαρτία. Είναι σύχαμα. Δεν το ανέχεται ο Θεός. Μόνο που στην Καινή Διαθήκη υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού
που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, όταν βεβαίως ο άνθρωπος εξομολογηθεί, μετανοήσει, παραιτηθεί τις αμαρτίες του, τότε τον αγιάζει ο Θεός. Άλλο αυτό. Αλλά όσο πράττει την ανομία, και μάλιστα άνθρωπος που ξέρει το Λόγο του Θεού, δεν γλιτώνει. Λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, αγαπητά μου αδέρφια. Να το βρω. Είναι στο Ιώτα, Ιώτα β' κεφάλαιο και το εδάφιο 47. Εκείνος ο δούλος του Θεού ως της γνωρίσας το θέλημα του Κυρίου αυτού. Και όλοι οι χριστιανοί είμαστε δούλοι και δούλες. Γιατί είναι γραμμένο έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου. Θέλω εκχέη από το πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Ο εκείνος ο δούλος ο οποίος αφού γνωρίσει το θέλημα του Κυρίου αυτού δεν ετοίμασε ούτε έκανε κατά το θέλημα αυτού, θα δαρθεί πολύ. Δεν είναι να παίζουμε με το Θεό. Ξέρεις, θα πει να φας ξύλο από το Θεό, θα δαρθεί πολύ. Όποιος όμως μη γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, πάλι θα δαρθεί, αλλά λίγο. Και ακόμη πιο σοβαρό, εις πάντα δε εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θα ζητηθεί παρά αυτού. Και εις ό,τι να ενεπιστεύθει πολύ, περισσότερον θα απαιτήσουν από αυτόν. Δηλαδή όταν ξέρεις τι είναι ευδέλιγμα και λες δεν πειράζει, υπάρχει συνέπειες. Υπάρχουν συνέπειες από το Θεό. Αλλά και ο δεύτερος γάμος, όπως και η πορνεία και η μοιχεία, είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Δεύτερος γάμος είναι μοιχεία. Ξέρεις το θέλημα του Θεού και λες δεν με νοιάζει, εγώ ξαναπαντρεύομαι. Μα λέει όποιος παντρευτεί είναι νυμφεύε και χωρισμένη είναι μοιχός. Και όποιος χωρίσει και παντρευτεί είναι μοιχός. Βδέλιγμα εις τον Θεό. Η πορνεία. Η πορνεία είναι αμάρτημα εις το ίδιο αυτού σώμα. Τους πόρνους τους εκβάλλει. Από την πρέπει να, η Εκκλησία να τους εκβάλλει εκ μέσω αυτών. Έπειτα η εκπρομελέτης απάτη. Τα διάφορα πλαστά ζύγια. Η κλοπή εκπρομελέτης. Βδέλιγμα είναι στο Θεό. Και τέλος, τα είδωλα και τα ειδωλόθητα είναι βδέλιγμα εις το Θεό. 9 πράγματα, 9 χαρακτηριστικά τα οποία ο Θεός αποκαλεί βδελίγματα στην Πεντάτευχο, είναι και εξακολουθούν να είναι και πάντοτε θα είναι σύχαμα ενώπιον του Θεού που δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Άρα το παντελόνι δεν είναι θέμα σεμνότητος. Είναι θέμα παράβασης και μάλιστα βδελίγματος ενώπιον του Θεού. Είναι αλότρια ενδυμασία ό,τι και να κάνουμε. Όπως και να το φέρουμε, το να το ονομάσουμε για τη γυναίκα. Εάν μάλιστα πεις υπάρχουν γυναικεία παντελόνια, τότε δεν είναι μόνο βδέλιγμα, αλλά είναι και άσεμνα. Γιατί περιγράφουμε με απόλυτη λεπτομέρεια το σώμα, το κορμί της γυναίκας. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν μπορούμε να παίξουμε με το Θεό, αδερφοί. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Εφόσον μας λέει ότι η αλότρια ενδυμασία είναι ευδέλιγμα και μάλιστα στον Μαλαχία, στον Σοφωνία, συγγνώμη, λέει και κάτι ακόμη περισσότερο. Θα εκδικηθεί ο Θεός πάντα στους ενδεδειμένους ενδύματα αλότρια. Τι να πούμε τώρα εμείς, ότι δεν πειράζει και μην είμαστε φανατικοί και μην υπερβάλλουμε. Αφού το λέει, το γράφει. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά εγώ ξέρω ότι η απόφαση που έχουμε πάρει είναι να μένουμε εμείς και ο οίκος μας να λατρεύουμε τον Κύριο ευαρέστος στο Θεό. Ευαρέστος στο Θεό. Με φόβο Θεού. Υποτεταγμένη κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Και αν τα κορίτσια μου δεν φορέσανε ποτέ παντελόνι, δεν έγινε τίποτα. Τους ευλόγησε ο Θεός. Δεν παθάνε τίποτα.
ίσα ίσα που ήταν φως μέσα στο σχολείο τους όταν πηγαίνανε σχολείο. Φως ήταν. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσείς είστε το φως του κόσμου. Ήτανε τι αναμολογούνε Χριστό. Γιατί δεν φοράτε παντελόνι εσείς? Γιατί αγαπάμε το Χριστό. Γιατί πιστεύουμε στο Χριστό. Γιατί ακολουθούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και βεβαίως είναι, ήτανε μερικές φορές ονειδισμός. Αλλά αυτό είναι ευλογία. Όταν ονειδίζεσαι για το όνομα του Χριστού, ο Χριστός χαίρεται και σε ευλογεί. Δεν έχω δει καμία αδελφή μου μέσα στην εκκλησία, δεν φοράει καμία παντελόνια, πηγαίνω εγώ. Δεν έχω δει καμία να είναι δυστυχισμένη, ταλαιπωρημένη, να είναι λυπής. Σα είναι όμορφες οι αδελφές μας, κόσμιες, κομψές. Προσέχουν την ενδυμασία τους, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά θα το δούμε αυτό παρακάτω στις επόμενες ερωτήσεις σου. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Γιατί πιστεύετε τα βαμμένα μαλλιά δεν είναι βάρεστα στο Θεό, ιδιαίτερα στις γυναίκες που έχουν ασπρίσει και τις ομορφαίνουν? Τα βαμμένα μαλλιά, αγαπητοί αδελφοί μου εν Χριστώ, είναι μόνιμη αμαρτία. Μπορούμε να παίζουμε με το Θεό. Έχεις άσπρα μαλλιά και τα βάφεις κόκκινα. Και λες, εγώ είμαι κοκκινομάλα. Μα πώς θα πάρεις σώμα και αίμα Χριστού όταν περπατάς σε μόνιμη αμαρτία? Όταν δηλαδή αγαπάς και πράττεις το ψεύδος. Ξέρεις τι λέει ο Λόγος του Θεού? Τι να πω. Έξω δε είναι οι κίνες, οι μάγοι, η πόρνη, η φωνή, η δολολάτρε και πάσο αγαπών και πράττουν το ψεύδος. Δεν είναι ωραία τα άσπρα σου μαλλιά? Να χτενίζεις ωραία. Θες να πηγαίνεις στο κομμωτήριο, να πηγαίνεις, να στα φτιάχνουν ωραία, να είσαι μια όμορφη, ανθισμένη αμυγδαλιά. Μα είναι δυνατόν τώρα να είσαι 60 χρονών και να θέλεις τα μαλλιά σου να είναι ξανθά? Ποιος είναι ο λόγος? Δεν είναι κοσμικό φρόνημα αυτό? Αλλά πέραν του γεγονότος ότι είναι κοσμικό, κοσμικότατο φρόνημα που δεν αρέσει καθόλου στο Θεό, είναι οι επιθυμίες των οφθαλμών, είναι οι επιθυμίες της σαρκός, είναι η αλαζονία του βίου. Θέλεις να ομορφαίνεις με ψεύτικα πράγματα, που σε έχει κάνει όμορφη ο Θεός. Και η κόμη είναι δόξα στη γυναίκα. Άστα τα μαλάκια σου όμορφα, φυσικά. Χτένισε τα ωραία. Να δεις τι όμορφη θα είσαι με γκρίζα μαλλιά. Θυμάμαι τη γυναίκα μου, όταν μπήκαμε στην εκκλησία, από μικρή ήταν ξανθιά. Και άρχισαν σιγά σιγά να σκουραίνουν τα μαλλιά της. Και τα βάφε, στο τέλος, τα βάφε ξανθά. Όταν είδε το Λόγο του Θεού, εγώ δεν της είπα τίποτα, ποτέ. Όταν όμως διάβασε το Λόγο του Θεού, όταν άκουσε τα κηρύγματα, όταν μπήκαμε στην εκκλησία, ότι τα βαμμένα μαλλιά είναι μόνιμη αμαρτία, μόνιμο ψεύδος, και δεν μπορείς να πάρεις σώμα και αίμα Χριστού, πώς θα πάρεις? Θα πάρεις για κατάκριση ή για ευλογία? Τα άφησε, σήμερα έχει γκρίζα μαλλιά, και είναι τόσο όμορφα, τόσο όμορφα. Ενώ με τα ξανθά μαλλιά είναι τόσο άσχημη γυναίκα. Και νομίζω ότι είναι όμορφη, την κοροϊδεύει ο διάβολος. Ο Θεός τα έχει κάνει όλα όμορφα, αδελφοί μου αγαπητοί. Γιατί να πέφτουμε στην παράβαση και στην ανομία, ενώ ο Θεός μας τα έχει δώσει όλα όμορφα? Δεν μπορούσε ο Θεός να μας δώσει να έχουμε πάντοτε μαύρα μαλλιά όλα, κορακίσια? Γιατί δεν ασπρίζουν τα φτερά του κόρακα? Γιατί έτσι τον έχει φτιάξει ο Θεός? Μας έχει φτιάξει ο Θεός να έχουμε ηλικίες. Να είναι μικρό το κοριτσάκι, τη νέα η κοπέλα, να είναι ξανθιά, να είναι μελαχρινή, να είναι καστανή. Και σιγά σιγά καθώς μεγαλώνει,
και περνάνε τα χρόνια, να βγαίνουν οι πρώτες άσπρες γκρίζες τρίχες, να υπάρχει ένα όμορφο γκρίζο μαλλί. Αρχοντιά είναι τα γκρίζα μαλλιά. Βλέπεις μια γυναίκα 80 χρονών, τα μαλλιά της είναι κατάμαυρα. Μα είναι ωραίο αυτό. Μα δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέραν του ότι είναι μόνιμη αμαρτία και δεν υπάρχει συγχώρεση αν δεν μετανοήσει και παραιτηθεί από την αμαρτία της η γυναίκα, είναι και άσχημα. Άσχημα είναι τα βαμμένα μαλλιά. Και 100% κοσμικό φρόνημα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ας μείνουμε στην απλότητα, αδελφοί του Ιησού Χριστού. Μη σας πλανήσει ο διάβολος, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εκπέσετε από την απλότητα την εις Χριστόν Ιησού. Γιατί να κάνουμε τη ζωή μας παράξενη. Και να ταλαιπωρούνται οι γυναίκες μας με το να βάφουν τα μαλλιά τους. Αλλά και οι άντρες να βάφουν τα μαλλιά τους. Δεν είναι όμορφα τα γκρίζα μαλλιά. Δεν είναι όμορφα τα άσπρα μαλλιά, η πολιά που λέει ο Λόγος του Θεού. Να αλλάξουμε, να ξεφύγουμε από την απλότητα του Χριστού, να αλλάξουμε τη φύση μας. Ο Θεός να μας φυλάει. Εύχομαι, αγαπητοί αδερφοί, να πιστείς και όλοι να πειθόμεθα, όχι στα λόγια μας, στα λόγια του Χριστού, και μην ψάχνουμε να βρούμε φτηνές, βρώμικες, άθλιες, μωρές, ανόητες δικαιολογίες για να δικαιολογήσουμε την αμαρτία μας. Γιατί να κάνουμε αμαρτία? Γιατί να μας πλανήσει ο διάβολος και να εκπέσουμε από την απλότητα των Χριστών Ιησούν? Ο Θεός να μας φυλάει. Πάμε και στην τρίτη σου ερώτηση. Δεν πρέπει οι χριστιανοί να περιποιείται τον εαυτό της ώστε να είναι κομψή? Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να προσέχει την εμφάνισή της για να είναι καλή χριστιανή? Σε καμία περίπτωση. Θέλουμε να είναι όμορφες οι αδελφές μας, οι γυναίκες μας, οι κόρες μας. Αλλά με την ομορφιά του Χριστού. Άκου τι λέει ο Λόγος του Θεού και τι ωραία που το περιγράφει. Οι γυναίκες με στολή κοσμία, φαίνεται ότι είναι η κοσμιώτης, το χαρακτηριστικό του Χριστού. Με εδώ, με σεμνότητα. Αλλά και με σοφροσύνη. Όχι με ανοησία. Υπάρχει ντύσιμο, άκοσμο, ντύσιμο της γυναίκας που είναι άκοσμο, δεν έχει κοσμιότητα, και άκομψο, άθλιο, βρώμικο, σκισμένο, απεριποίητο. Δεν την θέλει τη γυναίκα, είναι η δόξα του ανδρός. Ο Χριστός τη δόξα του, την Εκκλησία, την έχει νύμφη και κοσμημένη, με χαρίσματα, με ομορφιά. Αν διαβάσεις δε το άσμα ασμάτων, θα δεις πόσο πολύ την επενεί στην ομορφιά της την ύμφη του ο Χριστός. Οι αδερφές μας είναι όμορφες, είναι κόσμιες, κομψές, αλλά η κομψό της δεν έχει βαμμένα μαλλιά, ούτε άσεμνη ενδυμασία, ούτε βδέλυγμα αλότρια ενδυμασία. Είναι ντυμένη κομψά, κόσμια, με σεμνότητα. Δείχνει το σώμα της, τη σάρκα της. Την ομορφιά της δείχνει. Με ωραίο χτένισμα. Και με σοφροσύνη, δεν τίνεται με ανοησία. Δεν φοράει ανόητα ρούχα. Βλέπω κάποιες γυναίκες. Ανόητα ρούχα φοράνε. Γιατί? Βλέπετε την Εκκλησία να την τίνει ο Θεός και να μην την έχει κοσμία, άκομψα? Κομψότατη είναι η νύμφη του Χριστού. Με χαρίσματα στολισμένη, αλλά με σεμνότητα. Με κόμη που είναι η δόξα της γυναικός. Με απλότητα.
με ευλογία, με χάρη. Χαριτωμένη είναι η Εκκλησία του Χριστού και χαριτωμένη και με σοφροσύνη. Το πνεύμα που εδόθη σε εμάς δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά είναι πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Με αυτό το πνεύμα, και αυτό το πνεύμα πρέπει να κυριαρχεί στις καρδιές όλων μας ανδρών και γυναικών και στην εμφάνιση. Ο άντρας πρέπει να είναι κόσμιος, αν κομψός, όχι με πολυτελή ενδυμασία, αλλά να είναι όμορφος. Μην τίνετε παράξενα, παράδοξα. Δεν ακολουθούμε τη μόδα. Το Χριστό ακολουθούμε. Δεν ακολουθούμε τον κόσμο. Το Πνεύμα το Άγιο ακολουθούμε. Τη φωνή του Θεού ακολουθούμε. Με στολή σεμνή, δηλαδή κόσμια, όπως λέει το κείμενο, με, εδώ, με σεμνότητα, με σοφροσύνη, να στολίζουνε. Θέλει να είναι στολισμένη η γυναίκα, ο Λόγος του Θεού. Να στολίζουνε τους εαυτούς τους. Και κοσμημένη. Είναι στολή, είναι η δόξα του ανδρός. Η Εκκλησία είναι η δόξα του Χριστού και η γυναίκα είναι η δόξα του ανδρός. Να στολίζουνε τον εαυτό τους. Όχι να, είναι, να μην φροντίζουνε. Όχι πνεύμα ακηδείας, αφροντισιάς, ταλαιπωρίας, αλλά πνεύμα ενέσεως θέλει ο Θεός να έχουμε, δοξολογίας, να δοξάζεται ο Θεός με την εμφάνισή μας, με τις επιθυμίες μας και με τη γνώση μας, με τη λογική μας. Έχουμε νουν Χριστού για να περπατάμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και όχι να στολίζουν τον εαυτό τους με πλέγματα ή χρυσό ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή. Όχι να εκπίπτουμε από την απλότητα του Χριστού. Με κοσμήματα. Με πλέγματα. Κάνουν τα μαλλιά παράξενα. Απλότητα, αδελφές μου αγαπητές και αδελφοί μου αγαπητοί. Αυτό είναι το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια. Να στολίζουν τον εαυτό τους με έργα αγαθά. Αλλά να στολίζουν τον εαυτό τους με στολικοσμία, με εδώ σεμνότητα και με σοφροσύνη, αλλά και τον εαυτό τους με έργα αγαθά. Ο Απόστολος δε Πέτρος λέει κάτι που πολύ μ' αρέσει, αδερφοί μου. Είναι στην πρώτη επιστολή του Απόστολου Πέτρου και στο γάμα κεφάλαιο. Των οποίων γυναικών ο στολισμός, μιλάει για στολισμό. Δεν μιλάει για, και επαναλαμβάνω, για πνεύμα κηδείας και αφροντισιάς. Για στολισμό. Να είναι όμορφη η γυναίκα, κομψή η γυναίκα. Η επαγγελωμένη θεοσέβεια. Ο στολισμός των γυναικών να μην είναι ο εξωτερικός, δηλαδή ο του πλέγματος των τριχών, της περιθέσεως των χρυσίων ή της πολυτελούς ενδυμασίας. Αλλά ο στολισμός της γυναίκας να είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Άρα λοιπόν ας δούμε πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού τη γυναίκα. Πρώτον, να στολίζει τον εαυτό της, επαναλαμβάνω, με στολή κομψή, κοσμία, αλλά με σεμνότητα, αλλά και με σοφία Θεού, υποτασσόμενη στο Λόγο του Θεού, γιατί αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου, με φόβο Θεού. Επίσης, τον εαυτό της με έργα αγαθά και ιδιαιτέρως, ο στολισμός του κρυπτού ανθρώπου, του εσωτερικού ανθρώπου, να είναι με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, που είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο του, αδερφοί. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν μας οδηγεί, που αυτό είναι το βασικό, στον ουρανό.
αλλά μας χαρίζει ευλογία, ευτυχία, ζωή εν αυθονία εδώ στη γη. Μας μεταμορφώνει σε φως τον κόσμο αυτό, σε αλάτι στη γη. Ο χριστιανός είναι ένα κόσμημα στα χέρια του Θεού. Με τη ζωή του δοξάζεται ο Θεός. Και η ζωή του αποτελείται από το σώμα του, με την εμφάνισή του, η ψυχή του, με τις επιθυμίες του, την καρδιά του, και το πνεύμα του, με το νου του Χριστού. Μας αγιάζει ο Θεός στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Δεν ισχύει αυτό που λένε κάποιοι άφρονες, ότι μόνο το εσωτερικό κοιτάει ο Θεός και όχι το εξωτερικό. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Πού το λέει, πού το γράφει? Ο Θεός κοιτάει καθ' ολοκληρίαν τον άνθρωπο και τον αγιάζει στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Δεν μπορεί να είναι αγιασμένο το σώμα και να είναι άσεμνο, με αφροσύνη, χωρίς κοσμιότητα και άκομψο. Δεν μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να είναι αγία και να θέλει αλλότρια πράγματα, αλλότρια ενδυμασία, βδελίγματα στο Θεό, και να μην νοιάζεται, να μην φοβάται το Θεό. Αλλά και δεν μπορεί και ο άνθρωπος, ο αγιασμένος κατά το πνεύμα, να είναι αλαζόν, να είναι υπερήφανος. Τι άλλο από υπερηφάνεια είναι να θέλεις να γίνεις πιο όμορφος από ό,τι σε έκανε ο Θεός? Διαφορετικός από ό,τι σε έκανε ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητοί μου φίλοι, και να μας βοηθάει στη ζωή μας να περπατάμε κατά πάντα στο θέλημά Του. Αγιασμένοι και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί ανώνυμοι αδελφοί μας εν Χριστώ, για την ευκαιρία που μας έδωσε να μιλήσουμε για τόσο σοβαρά θέματα, και με τη χάρη του Χριστού συνεχίζουμε με τον αδελφό μας τον Κώστα από το εξωτερικό. Αγαπητοί μου αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού μας. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να σχολιάσετε από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 16-17. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρωμαίους και πρώτο κεφάλαιο 16 και 17. Ναι, αδερφέ μου, να το διαβάσουμε. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίες πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Αυτό το εδάφιο «Δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως» αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στον Αβακούμ και είναι ένα πολύ ωραίο μικρό βιβλίο, το βιβλίο του προφήτη του Αβακούμ, όπου σημαίνει Αβακούμ συνεχής προσευχή, συνεχής ευχαριστία, δοξολογία, σπασμός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παραπονιέται στο Θεό λέγοντας: «Έως πότε, Κύριε, θέλω κράζει υπέρ του λαού μου και εσύ δεν θα μ' ακούς, θα βοώ και εσύ δεν θα σώζεις?» Γιατί έβλεπε το λαό Ισραήλ να απομακρύνεται από το λόγο του Θεού και να ακολουθεί άλλους θεούς, ξένους θεούς, άλλες διδασκαλίες, ξένες διδασκαλίες, τα είδωλα. Και οι συνέπειες της ειδωλολατρίας ήταν φοβερές για το λαό του Θεού. Αλλά και ο προφητικός λόγος μίλαγε για καταστροφή, πράγμα το οποίο έγινε, έλαβε χώρα, με τον Ναβουχοδονόσορα και τους Χαλδαίους που κατέστρεψαν το λαό Ισραήλ. Ο Αβακούμ λοιπόν προσευχόταν: «Κύριε, σώσε, Κύριε, φέρε σε μετάνοια, Κύριε, επίστρεψον το λαό Ισραήλ, Κύριε, ενήργησε, κάνε κάτι». Και έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή ο Θεός και του λέει: «Ιδέτε μεταξύ των εθνών και επιβλέψατε και θαυμάσατε μεγάλος, διότι εγώ θέλω πράξη εν τες ημέρες σας έργων, το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει, εάν της διηγηθεί αυτό». Φοβερά λόγια. Θα κάνω κάτι που κι αν σας το διηγηθεί κανείς δεν θα το πιστεύετε. Και χάρηκε ο Αβακούμ. Μου απάντησε ο Θεός, θα ενεργήσει ο Θεός. Αλλά όταν ο Θεός άρχισε να εξηγεί
τι είναι αυτό που θα κάνει και απογοητεύτηκε ο Αβακού. Γιατί του λέει, εγώ εξεγείρω τους Χαλδαίους, το έθνος των πικρών και των ορμητικών, το οποίο θα διέλθει και θα κληρονομήσει όλη τη γη του Ισραήλ. Θα καταστρέψει, θα καταγκρεμίσει. Και τα χάσε ο Αβακού. Λέει, κύριε, αυτό είναι το έργο που θα κάνεις και θα θαυμάσουμε. Και συνεχίζει. Και όταν θα συντελεστεί το έργο της κρίσης του λαού Ισραήλ από τον Ναβουχοδονόσορα, τότε το πνεύμα αυτού θα αλλοιωθεί, θα υπερβεί πάνω όριο, θα υπερηφανευθεί, θα ασεβήσει και θα αποδώσει τη δύναμή του εις τον εαυτό του και στο Θεό του, όχι σε μένα. Και τότε εγώ θα τον κατακρεμινήσω. Θα ξεσηκώσω τους Μίδους και τους Πέρσας και θα κατακρεμίσω τον Ναβουχοδονόσορα και τους Χαλδαίους. Θα τους καταστρέψω, τη Βαβυλώνα. Και θα γύρω τον Κύρο το δούλο μου, το Δαρείο το δούλο μου, που θα επιστρέψει το λαό Ισραήλ. Θα του δώσω όλη την εξουσία σε όλη τη γη για να κάνει το θέλημά μου. Αλλά και αυτό στο τέλος θα αλλοιωθεί ως προς το πνεύμα, θα υπερηφανευτεί οι Πέρσες και οι Μίδοι και θα θεωρήσουν ότι οι θεοί τους τους βόηθησαν και με δική τους δύναμη και εξουσία έκαναν ό,τι έκαναν. Και τότε και αυτούς θα τους καταστρέψω. Θα φέρω τους Έλληνες, τον Μέγα Αλέξανδρο, και θα καταστρέψω τους Πέρσες και τους Μίδους. Και θα κάνει το θέλημά μου, θα εξαπλώσει τη γλώσσα σε όλη την οικουμένη για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη όταν θα έρθει ο καιρός. Αλλά και αυτός θα υπερηφανευτεί και οι Έλληνες θα υπερηφανευτούν και θα τους καταστρέψω. Γιατί θα ξεσηκώσω τους Ρωμαίους και θα είναι πανίσχυροι. Και ο Αβακούμ τα χάσε και είπε, κύριε Θεέ μου, τι Θεός είσαι εσύ? Θεός αγάπης ή Θεός καταστροφών? Θεός ελέους ή Θεός εκδίκησης? Και πήρε μια ευλογημένη απόφαση και λέει, επί της σκοπιάς μου θα σταθώ, θα στυλωθώ επί του πύργου και θα αποσκοπεύω να δω τι θα πει προς εμένα και τι θα αποκριθεί και τι θα μου εξηγήσει. Δεν σε καταλαβαίνω τι Θεός είσαι. Εγώ περιμένω να κάνεις έλεος και χάρη και εσύ μιλάς για πόλεμο στον πόλεμο, για καταστροφή στην καταστροφή. Και ο Θεός χάρηκε από την απόφαση του Αβακού να ρωτήσει τον Κύριο να του εξηγήσει γιατί δεν καταλαβαίνει. Και έρχεται ο Θεός και του λέει, γράψον την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε ο τρέχον να μπορεί να την αναγυρνώσει. Αυτός που τρέχει στη ζωή και βιάζεται και θέλει να κάνει πολλά, να διαβάζει την όραση και να καταλάβει το θέλημά μου. Διότι η όραση σας αυτή μένει και θα συνεχίζει να μένει. Αν και αργοπορεί, βεβαίως θα έρθει. Και ποια είναι η όραση? Ο δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Δηλαδή μέσα σε μια ανθρώπινη παγκόσμια ιστορία που είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού, καταστροφών, πολέμων, αμαρτιών, αδικιών, χωρίς έλεος, φτωχών, πλούσιων, ισχυρών, αδυνάτων, το έργο του Θεού εξελίσσεται καθώς ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Και όταν το κατάλαβε ο Αβακούμ, δόξα στο Θεό λέγοντας, και αν η σική δεν βλαστήσει και αν ο καρπός της αμπέλου καταστραφεί και αν η ελαία δεν δώσει καρπό
και οι αγροί δεν δώσουν τροφή. Και το πίμνιον των προβάτων όλο εξολοθρευτεί. Και οι βόες όλοι καταστραφούν. Και αν όλα γκρεμίσουνε, εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο και θα χαίρω εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Εγώ θα σώζομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ θα εφραίνομαι, θα δοξάζω το Θεό. Γιατί ο Κύριος μου είναι, θα είναι η δύναμή μου. Αυτός θα κάνει τους πόνατας μου δυνατούς να τρέχω σαν το ελάφι. Και αυτός θα με κάνει να περπατάω σε υψηλούς τόπους μου. Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που στην καταστροφή, την απόλυτη, θα ευλογείται, θα χαίρεται, θα απολαμβάνει, θα δοξάζει το Θεό, θα επιτυγχάνει. Η απάντηση είναι ο δίκαιος. Θα ζήσει ευλογημένη ζωή εκ της πίστεως αυτού. Και ποιος είναι ο δίκαιος? Τώρα έρχεται αυτό το εδάφιο που είπες, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι η δύναμη του Θεού που σώζει μέσα σε οποιασδήποτε καταστάσεις κάθε έναν που το πιστεύει. Γιατί? Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, που είναι εκ πίστεως εις πίστη, καθώς είναι γεγραμμένο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Να λοιπόν, ποιος θα εφραίνεται, θα χαίρεται ακόμη και τις έσχατες ημέρες που θα υπάρχει ο καιρός των κακών πραγμάτων, καθώς οι οδύνες, οι εγκυμονούσεις θα πολλαπλασιάζονται? Ο άνθρωπος που γνωρίζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο Θεός τον δικαιώνει. Ποιον δικαιώνει ο Θεός? Αυτόν που δέχεται και πιστεύει τον Ιησού Χριστόν. Αυτόν που δέχεται τα λόγια του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα αποδέχεται. Λέγει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που θα με σώσει. Και μετανοεί, αναγνωρίζοντας τις αμαρτίες του. Εξομολογείται και επιστρέφει στο Θεό. Και ιδιαιτέρως συγχωρεί τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων που αμάρτησαν σε Αυτόν. Γιατί ο Θεός λέει, αν δεν συγχωρίζετε τα πτέσματα των άλλων, δεν πρόκειται να συγχωρήσει ο Πατέρας μου ουράνιος τις αμαρτίες της δικές σας. Άρα πως δικαιώνεται ο άνθρωπος? Δια της πίστεως στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και η πίστη του πότε είναι ζωντανή? Όταν έχει έργο. Και ποιο είναι το έργο της πίστεως? Καρπή άξιοι μετανοίας. Και ποιοι είναι οι καρποί άξιοι μετανοίας? Συγχωρώ για να μου συγχωρέσει ο Θεός και να πλύνει και να με πλύνει με το αίμα του Χριστού και να καθαριστώ από πάσα αμαρτία, κάθε αμαρτία. Και τότε μου αποκαλύπτεται ένας άλλος δρόμος, ένα άλλο περπάτημα, ένα άλλο τρέξιμο. Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μένω πίσω λησμονών εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Τρέχω περπατώντας εκ πίστεως εις πίστη. Γιατί ο δίκαιος, ο δικαιωμένος με το αίμα του Χριστού, ο δίκαιος περπατάει στη δικαιοσύνη του Θεού. Θα ζήσει, θα ευδοκιμήσει, θα ευλογείται όταν περπατάει εκ της πίστεως αυτού. Όταν οδηγείται από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όταν περπατάει κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Αυτός ευλογείται, αυτός σώζεται. Δεν φτάνει η δικαιοσύνη του ανθρώπου μόνο. Πρέπει και η πίστη. Παραδείγματος χάρη ο Νόε, δίκαιος, τέλειος ενώπιον των ανθρώπων της εποχής του. Και ο Θεός του είπε, καταστρέφω τη γη. Θέλεις να ζήσεις, θα πρέπει να οικοδομήσεις κυβωτό.
Δεν έζησε επειδή ήταν δίκαιος και τέλειος. Έζησε, επιβίωσε από τη μεγάλη καταστροφή, γιατί περπάτησε από πίστη σε πίστη, οικοδομώντας την κυβωτό που του είπε ο Θεός, και μάλιστα υποτασσόμενος και υπακούων το λόγο του Θεού κατά πάντα. Γιατί αν δεν έπρετα και δεν έφτιαγνε την κυβωτό κατά πάντα με τον τρόπο που ακριβώς ο Θεός του περιέγραφε, δεν θα άντεχε στο κακό. Θα βούλιαζε και θα χανότανε. Σώθηκε, ναι μεν γιατί ήταν δίκαιος και τέλειος, αλλά γιατί περπάτησε από πίστη σε πίστη. Περπάτησε διαπίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Υποτασσόμενος κατά πάντα στο λόγο του Θεού. Πράττοντας, φτιάχνοντας, κατασκευάζοντας για 100 χρόνια και πλέον την κυβωτό με τον τρόπο που με λεπτομέρεια του περιέγραψε ο Θεός. Και σώθηκε. Μάλιστα λέει στην επιστολή του προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ καλά. Να το βρω μόνο. Είναι στο Ι' Α κεφάλαιο. Διαπίστεως. Ο Νόε ειδοποιηθείς από το Θεό για αυτά που κανένας δεν μπορούσε να δει. Δεν είχε βρέξει ποτέ και μίλησε για κατακλυσμό ο Θεός. Ευλαβηθείς. Τι σημαίνει ευλαβηθείς? Ευλάβεια τι σημαίνει? Απόλυτη υπακοή κατά πάντα στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Με θρησκευτική ευλάβεια, λένε οι άνθρωποι, έκανα τούτο. Δηλαδή με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Ευλαβηθείς, κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου του. Όχι απλώς κατασκεύασε κυβωτών, ευλαβηθείς κατασκεύασε κυβωτών. Την κατασκεύασε δηλαδή με μεγάλη προσοχή στην απόλυτη υπακοή και στην απόλυτη λεπτομέρεια των οδηγιών του παντοδύναμου Θεού για την κατασκευή της κυβωτού, ώστε με αυτόν τον τρόπο κατέκρινε, απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος, και έτσι έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Υπάρχει λοιπόν δικαιοσύνη διαπίστεως και τότε στην εποχή του Νόε, πόσο μάλλον τώρα που εμείς κατά χάριν είμαστε σεσωσμένοι, κατά χάριν, αλλά δια της πίστεως μας, καθώς μας αποκάλυψε ο Θεός το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και εμείς το αποδεχτήκαμε. Γιατί ο Θεός το αποκάλυψε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στους μαθητάς του, στον Πέτρο, στον Ιάκωβο, στον Ιωάννη, καθώς είπε στον Πέτρο, όταν το ρώτησε τι με λένε οι άνθρωποι, ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, και ο Απόστολος Πέτρος είπε εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και ο Κύριος μας του είπε αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, ο Πατέρας μου ουράνιος. Ο Πατέρας μας ουράνιος το αποκάλυψε. Και το αποκάλυψε και στους 12. Οι 11 όμως αποδέχθηκαν την αποκάλυψη. Ο 12ος, ο Ιούδας, αρνήθηκε την αποκάλυψη και παρέδωσε. Όχι απλώς πρόδωσε, παρέδωσε τον Ιησού Χριστόν στους σταυρωτές του. Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτόν που τον πιστεύει. Γιατί? Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Και καθώς αποκαλύπτεται στον άνθρωπο η δικαιοσύνη του Θεού, τώρα ο άνθρωπος οφείλει, δικαιωμένος με το αίμα του Χριστού, να περπατάει εκ πίστεως, ώστε να ζήσει. Ο Θεός να σε ευλογήσει, αδερφέ μου Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, η ώρα μας πέρασε, και εμείς σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυριμών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.